Έχουμε κοντά μας τον Μανουήλ του Χατζή, επιθετικό της ομάδας του Χολαργού. Σε κάποια φάση του παιχνιδιού σήμερα δεχτήκατε πρώτη γκολ, ισοφαρίσατε. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε φάσει και τις δύο ομάδες. Οι δικές σας εντυπώσεις ποιες είναι? Καταρχήν εμείς, όλη η ομάδα, δεν θα αναφερθώ καθόλου στο παιχνίδι. Όλη η ομάδα έπαιζε για ένα συμπαίκτη μας, τον Μανουήλ του Τσουδάκη. Που του όλοι του ευχόμαστε, κάθε παιχνίδι θα του ευχόμαστε περαστικά και θα είμαστε πάντα μαζί του. Και όλο το πρωτάθλημα θα είναι για αυτόν, από τη μεριά των παιχτών. Τα για το παιχνίδι είδαμε ότι δεν πήγαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε στο δεύτερο πρώτο γκολ. Μετά ισοφαρίσαμε με γκολ δικό μου. Και μετά το μάτς ήταν λίγο επίφοβο και για εμάς και για αυτούς. Είχαμε και εμείς ευκαιρίες, είχαν και αυτοί. Η συνέχεια του πρωταθλήματος για την ομάδα σας, πώς τη βλέπετε? Όπως τη βλέπαμε εξ αρχής, παρόλο που λείπει ο αρχηγός μας λόγω του τραυματισμού, θα συνεχίσουμε και θα παίζουμε όπως παίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Δυνατά και έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Ο στόχος είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Με ωραίο ποδόσφαιρο. Και όπως είπατε, να αφιερώσετε και τα επόμενα παιχνίδια σας από εδώ και πέρα στον αρχηγό σας, στο συμπαίκτη σας που λείπει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.